Λοιπόν, κύριε Καμένο, εσείς τα ξέρετε από μέσα τα πράγματα αυτά. Ελάτε. Δεν θα κάνω κριτική στο παρελθόν. Λίγο πιο δυνατά. Δεν θέλω να κάνω κριτική στο παρελθόν. Ελάτε. Πανώ. Ρίξ' τους. Οπ. Πανώ. Άσε τα tweet και πάτα το κουμπί. Είναι υπόδειξη στο πρώην αρχηγό σας. Ρίξε την κυβέρνηση τώρα. Ρίξε την κυβέρνηση τώρα και μη σώσουμε και μπούμε ποτέ στη Βουλή οι υπόλοιποι. Το καθήκον ενός πατριώτη είναι να ρίξει την κυβέρνηση τώρα, να καταστρατηγηθεί και να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών και να σταματήσουμε τις κολοτούμπες. Και πες μας τι ξέρεις για τον Κοτζιά. Να ξεχάσουμε την Οβάρτης, έχεις πει ότι ο Κοτζιάς πήρε 50 εκατομμύρια. Αυτό είναι έσχατη προδοσία. Είναι ισόβια όλοι. 50 εκατομμύρια όταν πάρει πολιτικός κόσμος για να λαδώσει, να λαδωθεί και να μεταφέρει σε μια διαπραγμάτευση με άλλο κράτος. Σημαίνει ότι προδίδει τις θέσεις. Ένα από το σήμερα καλείτε, τον κύριο Καμένο να ρίξει την κυβέρνηση. Να ρίξει την κυβέρνηση και εδώ είμαστε. Ρίχ' τους τώρα όλους. Ρίχ' τους. Την Τετάρτη παίρνεις την κοινοβουλευτική ομάδα, αποσύρεις εμπιστοσύνη, δεν ψηφίζεις ούτε την πρόταση κατά της κυβέρνησης. Καμία στήριξη στην κυβέρνηση. Ο Τζανακόπουλος μίλησε η κυβέρνηση ανοχής. Πάνω, δηλαδή... μη γίνεσαι πελάτης του Τζανακόπουλου. Μη γίνεσαι πελάτης του Ξιδάκη, μη γίνεσαι πελάτης του Σκουρλέτη, μη γίνεσαι πελάτης των κομμουνιστών. Αυτοί θα την πουλήσουν την πατρίδα. Εγώ στο λέω, στο έχω πει πολλές φορές στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στο έχω πει. Δεν θα σε στηρίξουν. Ρίχ' τους. Η φιλία όμως με τον κύριο Τσίπρα είναι ισχυρή, λέει ο Πάνος ο Καμένος. Ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός κατά τον Πάνο τον Καμένο της μεταπολίτευσης. Γιατί βγήκε αυτό προχτές σε εισαγωγικά διέρευσε από τους κύκλους του ότι θα είναι αποστάτης ο Τσίπρας. Πάνω, ή είναι αποστάτης, ή είναι με αποστασία βουλευτών σου, ή είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Διάλεξε. Και εγώ θα σου πω το άλλο. Ο Τσίπρας θέλει να διαλύσει την Εκκλησία, την Ελλάδα, να ρίξει τα σύνορα τους μετανάστες και να πουλήσει το Σκοπιανό. Αν είσαι μαζί του, έχεις πλήρη ευθύνη. Ρίχ' τους. Θα μετρηθείς την Τετάρτη. Αυτό το κάνετε από αγάπη στον Πάνο τον Καμένο. Από αγάπη στην πατρίδα. Δεν με ενδιαφέρει ο Πάνος. Εγώ είπα, εγώ δεν είμαι βουλευτής, είμαι ανεξάρτητος. Είμαι σε κόμμα δικό μου. Δύναμη ελληνισμού. Μη σώσω και μπω. Να σώσουμε την πατρίδα. Όχι την καρέκλα. Λοιπόν, θυμάσαι που φώναζα εκείνη τη μέρα σε σένα. Το θυμάμαι. Είδες που φτάσαμε. Το θυμάμαι. 9.23 λοιπόν, πρώτα. Όλοι οι βουλευτές, μην τολμήσουν οι βουλευτές του Πάνου και επιδείξουν και μείνουν στις υπουργικούς στόχους. Μην τολμήσουν. Ο λαός έχει ψηφίσει για άλλο λόγο εκεί που ήταν. Οι βουλευτές όλοι. Και είναι ευθύνη του Πάνου. Και οι Παπαχριστόπουλοι που τους ψήφισε ο λαός για να είναι με την Εκκλησία και με την τάξη και με την εθνική, με την πατρίδα, πατρίδα της και οικογένεια, δεν ψήφισε Παπαχριστόπουλους να δώσουν τα Σκόπια. Ο Παπαχριστόπουλος να φύγει σήμερα και να δώσει την έδρα του. Και ο Πάνος θα τον διαγράψει. Και να έχει τη μαγιά να βάλει το Quick στη θέση του Παπαχριστόπουλου. Έτσι είναι στη Β' Αθηνών. Μόλις φύγει ο Παπαχριστόπουλος θα έρθει ο Quick. Η μαγιά να έρθει ο Quick και να μην ψήφισε κανένα. Γιατί και ο Κουίκ είναι πατριώτης. Λοιπόν, αναφερθήκατε σε πολλούς πρώην συνεργάτες σας. Το μικρόφωνο ανοιχτό για όλους και για τον αγαπητό πρόεδρο των ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Καμένο, διότι στη δημοκρατία. Έχουμε Τουρκίες, έχουμε τόσα θέματα ανοιχτά. Ανοιχτό το θέμα της Τουρκίας. Ανοιχτό το Αλβανί. Κυρία Βρίνα,